Έχουμε και μια φωτογραφία σου. Εκείνη την εποχή ήσουν έτσι ή ήσουν με παραπανήσια κιλά? Πρέπει να τα είχα χάσει, νομίζω, τα κιλά εκεί προς τα 16-17. Τα χάσα. Αυτή η φωτογραφία που ανέβασες με τη γιαγιά, που στην εφηβεία σου, είσαι με παραπανήσια κιλά. Είμαι. Πώς αποφάσισες να μας τη δείξεις? Κοίτα, δεν είχα Instagram εγώ, όπως γνωρίζετε, και αποφάσισα στα γενέθλιά μου τον Αύγουστο να ανοίξω. Άρχισα λοιπόν να ανεβάζω φωτογραφίες από όταν ήμουν μωρό και λέω θα το κάνω concept και θα δείχνω ότι μεγαλώνω. Χρόνο με το χρόνο, 5 ναι. χρόνων, 6 χρόνων. Αυτό, άρχισα να κάνω αυτό. Λέω θα το κάνω concept. Έτσι κι αλλιώς μου λέγανε ότι ό,τι θέλεις θα κάνεις. Ό,τι θέλεις θα κάνεις, έκανα εγώ αυτό. Μετά με κράζαν, τέλος πάντων. Ίσα-ίσα, αυτό νομίζω ότι είναι ότι προτρέπει τον κόσμο που μπορεί να έχει κάποια παραπανήσια κιλά και δεν τα θέλει. Κάτσε, περίμενα, θα σου πω και μου στέλνει μια φίλη μου. Είχα βάλει λοιπόν, ξέρω εγώ, όταν ήμουν πολύ μωρό και τα λοιπά, και ξαφνικά ήμουν λίγο πιο μεγάλο, στα 18. Και μου στέλνει μια φίλη μου. Πού είναι τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, μου λέει. Έχει πηδήξει το 12 με κατάλαβε, με 17. Και μπήκα σε σκέψεις, γιατί όντως ήταν η περίοδος που είχα πάρει αυτά τα παραπάνω κιλά. Και έλεγα τώρα, γιατί ας πούμε, ντρέπομαι να ανεβάσω μια φωτογραφία που ήμουνα με παραπάνω κιλά, που έχω ξαναπάρει κιόλα κιλά και πέρσι ήμουνα επίσης με παραπάνω κιλά. Εντάξει, θα πήρες 2-3. Όχι, είχα πάρει αρκετά. Α. Μην κοιτάς που κρύβομαι όταν παίρνω κιλά. Και λέω, όχι, θα το ανεβάσω, γιατί είναι μια πλευρά του εαυτού μου και αυτό. Έχω υπάρξει και θα ξαναυπάρξω. Ενώ και ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε και τόσο πολύ με αυτό. Ενώ σωστό και αυτό. Όλοι μας παχαίνουμε, δυνατίζουμε και. Δικά μας. Σκέφτηκες να το κρύψεις στην αρχή, που σημαίνει ότι είναι κάτι που έχει πληγώσει το παρελθόν. Δεν σκέφτηκα να το κρύψω, το προσπέρασα. Ναι. Ναι. Πληγώσει, φαντάζομαι, προφανώς αυτή η περίοδος. Δεν με έχει πληγώσει, όχι. Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι στην προεφηβεία και έχεις παραπάνω κιλά, ξέρουμε ότι τα παιδάκια είναι λίγο σκληρά. Ναι. Ωστόσο, νομίζω ότι ως ενήλικες πρέπει, και ειδικά στην εποχή που ζούμε πια, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα ξεπερνάμε και να τα ξορκίζουμε. Ναι, και να τα επικοινωνούμε και να πούμε ότι, ξέρεις, το βάρος δεν είναι κάτι, ενώ είναι... Δεν καθορίζει τίποτα. Ενώ το παίρνουμε όλοι και το χάνουμε Ελλάζει ανάλογα πώς θέλουμε να είμαστε. Φυσικά, άμα δεν είναι σε επίπεδο που είσαι ασθενής. Έτσι.